centra.com.gr. Το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση. Κύριε Παπαδόπουλε, Χριστός Ανέστη, καλημέρα. Αληθώς Ανέστη, καλή σας μέρα. Και η Καστοριά μας να στηθεί και να επιστρέψουμε γρήγορα στην καθημερινότητά μας. Υπάρχουν κάποια στοιχεία τα οποία θα θέλαμε να συζητήσουμε μαζί σας, κύριε Παπαδόπουλε, τώρα που τελείωσε και το Πάσχα, ένα ακόμη κρίσιμο στοίχημα, όπως έλεγε και η κυβέρνηση. Έχουμε μία Ελλάδα, δεν έχουμε καινούργια κρούσματα για αρκετές μέρες και αυτό είναι το πιο σημαντικό. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Τις τελευταίες τέσσερις μέρες, δεν ξέρω σήμερα, πέμπτη μέρη, τι θα γίνει. Έχουν αποδώσει τα μέτρα που γίνανε πιο αυστηρά και το πιο σημαντικό για μας είναι να συνεχίσουμε να είμαστε προσεκτικοί έτσι ώστε αυτό που πετύχαμε να μην το χάσουμε. Τώρα, εδώ πάνω είναι ένα κρίσιμο ερώτημα νομίζω και μια κρίσιμη συζήτηση, κύριε Παπαδόπουλε. Αν, για την Καστοριά πάντα μιλάμε, αν δεν είχαν ληφθεί αυτά τα μέτρα που είναι σίγουρα σκληρά μέτρα, σίγουρα πολύ περιοριστικά μέτρα για την Καστοριά, πιστεύετε ότι η κατάσταση είναι που είναι δύσκολη, πόσο δυσκολότερη θα ήταν? Πιστεύω ότι τα μέτρα απέδωσαν γιατί βλέπαμε μία καμπύλη η οποία ανέβαινε προς τα πάνω συνέχεια. Μετά τη λήψη των μέτρων έχουμε μία επιπέδωση και μία πτωτική τάση πλέον της καμπύλης. Και αυτό ήταν το ζητούμενο. Άρα θα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί. Τα μέτρα αυτά που τηρήσαμε όλες αυτές τις μέρες θα πρέπει να μην τα κόψουμε 100% και όταν έρθουνε θα πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί εμείς στην Καστοριά, γιατί πληρώσαμε το τίμημα υπερβολικά μεγάλο. Πολύ βαρύ. Όταν τα στατιστικά στοιχεία τα μιλάνε από μόνα τους και δείχνουν ότι το 12% των θανάτων πανελλαδικά προέρχεται από αυτή την περιοχή, καταλαβαίνετε ότι... Τώρα, η αυστηροποίηση των μέτρων δεν θα μπορούσε να αποτρέψει αυτή τη στιγμή τους θανάτους, γιατί όλοι αυτοί ήδη νοσηλευόντουσαν σε μονάδες εντατικής θεραπείας. Άρα αυτό που προέχει αυτή τη στιγμή είναι από εδώ και πέρα να μην έχουμε άτομα που θα αναγκαστούν να νοσηλευτούν σε μονάδα εντατικής θεραπείας. Ουσιαστικά από εδώ και πέρα φαίνεται είχε πειράσει από την αρχή της καραντίνας μας, έχουν περάσει περίφημες 14 μέρες και από εδώ και πέρα φαίνεται το αποτέλεσμα αυτού που περάσαμε. Αυτό κρίνεται τώρα, αυτό που ζούμε σήμερα αυτές τις μέρες είναι αυτό ακριβώς. Κρίνονται οι 14 πρώτες μέρες της καραντίνας, είτε της αυστηρότερης για τη Μεσοποταμία είτε της χαλαρότερης εντός εισαγωγικών για τον υπόλοιπο νομό. Ακριβώς, και γι' αυτό είπα και πριν ότι θα πρέπει να συνεχίσουμε να είμαστε εδώ στην Καστοριά ιδιαίτερα προσεκτικοί για να μην τεινάξουμε όλα στον αέρα, όλα αυτά που πετύχαμε. Ακολουθεί και η Πρωτομαγιά και βαράω πάλι το καμπανάκι για την ημέρα αυτή. Δεν πρέπει να χαλαρώσουμε. Ναι. Να πούμε ότι έγινε και ασκήθηκε και κριτική σε όλους εσάς που λέγατε όλο αυτό το διάστημα, κύριε Παπαδόπουλε, που ήσταν υπέρ των αυστηρότερων μέτρων ώστε να προφυλαχθούμε όσο το δυνατόν καλύτερα. Τώρα που φαίνεται όλο αυτό να καταλαγιάζει, έχετε ένα σχόλιο γι' αυτό? Δηλαδή πιστεύετε δικαιολογημένα ο κόσμος έλεγε εκεί για εσάς που ήσασταν της πιο αυστηρής γραμμής? Είναι δύσκολο πράγμα ο περιορισμός, δεν είναι εύκολο. Είναι πάρα πολύ δύσκολος, αλλά καλύτερα να περιοριστούμε παρά να χάνουμε ζωές. Ήταν βαρύ το τίμημα για την πόλη μας και αυτό ήταν που μας οδήγησε να ζητάμε αυστηρότερα μέτρα. Και η απόδειξη είναι ότι βελτιώθηκαν όλες οι στατιστικές πλέον και φαίνεται ότι όλοι όσοι υποστηρίξαμε τα αυστηρότερα μέτρα δικαιωνόμαστε σήμερα. Αυτό όμως δεν είναι δικαίωση, ας το πούμε, ανθρωπιστική. Να βγείτε να πανηγυρίσετε. Όχι, προς Θεού. Όλοι εμείς σε μια μικρή πόλη ζούμε και βλέπουμε τους συμπολίτες μας όλοι μας καθημερινά. Προτιμήσατε λοιπόν να τα ακούσετε όπως λέμε λαϊκά, από το να χαϊδέψετε αυτιά και να είστε αρεστοί. Βεβαίως, ναι. Γιατί πλέον εκεί σε τέτοιες καταστάσεις μετράει το επιστημονικό μέρος και όχι το ανθρώπινο τόσο πολύ. Κάποια στιγμή θα πρέπει να το καταλάβουμε αυτό, ότι πρέπει να είμαστε, να το πω λίγο πιο απλά, πολύ αυστηρότεροι με τον εαυτό μας. Μάλιστα. Κύριε Παπαδόπουλε,
Πόσο πιστεύετε ότι πρέπει να διανύσουμε ακόμη για να φτάσουμε να πούμε ότι στην Καστοριά, παιδιά, είμαστε σε ένα ικανοποιητικό επίπεδο? Πιστεύετε ότι αν φτάσουμε μέχρι και Πρωτομαγιά, παραδείγματος χάρη, με ελάχιστα ή μηδενικά κρούσματα, νέα κρούσματα μιλάμε, πιστεύετε ότι από εκεί και μετά μπορούμε να πούμε ότι η Καστοριά τελείωσε το... για την Καστοριά τελείωσε το θέμα? Τελείωσε μόνο εφόσον συνεχίζουμε να είμαστε προσεκτικοί. Αν αλλάξουμε πάλι την τακτική μας και δεν εφαρμόζουμε τα μέτρα που επιβάλλονται, δηλαδή το πλήσιμο των χεριών, η απόσταση των 2 μέτρων. Μερικά θα μας μείνουν συνήθεια, κύριε Πάλι Παπαδόπουλε. Θα μας γυρίσει πίσω. Μερικά πράγματα θα μας μείνουν σίγουρα συνήθεια. Δηλαδή δεν ξέρω αν θα είναι για το πρώτο διάστημα ή για ένα μακρύ διάστημα, αλλά νομίζω η ατομική υγιεινή, ειδικά των χεριών, θα μας μείνει για πάντα. Το σχολαστικό πλήσιμο. Δεν ξέρω πόσο κοντά θα πλησιάζουμε ο ένας τον άλλον, ίσως και τις αποστάσεις να τις τηρήσουμε για κάποιο διάστημα. 1,5-2 μέτρα. Αυτά νομίζω ότι. Για αρκετά μεγάλο χρονικό θα διάστημα. Θα τα κρατήσουμε για αρκετά, ακόμη και αν μας πούν ότι δεν υπάρχει πρόβλημα. Τώρα, διάβαζα κάποια πράγματα προχθές, το είπα νωρίτερα, κύριε Παπαδόπουλε, ότι επειδή πολλά λέγονται για την 4η Μαΐου, να περάσει δηλαδή το τριήμερο της Πρωτομάγιας και μετά θα αρχίσει μια κάποια χαλάρωση με κάποια εμπορικά που θα ανοίξουν αρχικά, με κάποια σχολεία πιο μετά, θα πηγαίνει σταδιακά και αυτή η χαλάρωση. Γράφουν λοιπόν αυτά τα δημοσιεύματα ότι δεν θα ισχύει για παντού. Γράφουν παραδείγματος χάρη ότι για περιοχές που έχουν τραβήξει πολλά, όπως λένε η Καστοριά, δεν θα ισχύσουν και μετά την 4η Μαΐου όσα θα ισχύσουν για την υπόλοιπη Ελλάδα. Εσείς το πιστεύετε αυτό και αν πρέπει να συμβεί? Από τη στιγμή που μέχρι εκείνη, μέχρι την 4η Μαΐου έχουμε μηδενικά καινούργια κρούσματα, θα πρέπει να αρχίσει και η χαλάρωση και εδώ. Και εδώ, μάλιστα. Με μεγάλη όμως προσοχή, δηλαδή δεν χρειάζεται να μας πουν τι πρέπει να προσέχουμε. Ήδη ξέρουμε από μόνοι μας πού πρέπει να είμαστε πιο προσεκτικοί. Άρα αυτοσεβασμός και είναι το βασικότερο για μένα αυτή τη στιγμή. Ναι. Άρα λέτε βλέπουμε και κάνουμε μέχρι τότε. Αν πάμε με μηδενικό αριθμό νέων κρουσμάτων, καλό θα είναι και η Καστοριά να μπει στη χαλάρωση των μέτρων. Αν δεν πάμε κανονικά και εμείς μέχρι τότε και έχουμε νέα κρούσματα, ίσως να η δική μας επελευθέρωση να κρατήσει λίγο, να γίνει λίγο αργότερα. Αλλά το βασικότερο για μας είναι ότι βλέπουμε κάποιες χώρες που είχαν περισσότερα κρούσματα από εμάς να δίνουν τα πρώτα βήματα της απελευθέρωσης των μέτρων. Αυτό θα είναι ένα πολύ καλό μάθημα για μας. Να δούμε τι θα γίνει στη Γερμανία που ανοίγουν. Γιατί στη Γερμανία ευθυναχθούν τα κρούσματα, αυτόματα, και η δικιά μας πολιτεία δεν θα είναι τόσο φιδωλή στο να ανοίξει πολλά πράγματα. Ρωτάει εδώ φίλος και νομίζω ότι σε σχέση με αυτό που λέγαμε νωρίτερα, ζητούσαμε τα μέτρα μια εβδομάδα τουλάχιστον, τις καραντίνες και τα λοιπά. Θυμάστε εκείνο το περίφημο Σάββατο το πρωί στην Ομαρχία. Μια εβδομάδα πριν ληφθούν τα πανελλαδικά μέτρα. Αυτό που σας ρωτάνε λοιπόν σήμερα, έστω και εκ των υστέρων, είναι αν αυτά τα μέτρα ίσχυαν στην Καστοριά από την ημέρα που τη ζητήσα, από εκείνο το Σάββατο, πόσο ήταν, 15, πόσο ήτανε, Μαρτίου. Πιστεύετε ότι θα είχαμε λιγότερους θανάτους και κρούσματα στην Καστοριά, θα προλαβαίναμε πράγματα? Εννοείται, η απόδειξη είναι για τα αυξημένα μέτρα τα τωρινά που έχουν αποδώσει. Άρα, αν αυτά τα σε μέτρα, τι βαθμό πιστεύατε ότι θα ήμασταν στον πανελλαδικό μέσο όρο, ας πούμε, κύριε? Μπορεί και λίγο παραπάνω. Μάλιστα. Αλλά δεν θα ήμασταν στο σημείο που είμαστε σήμερα. Δεν θα ήμασταν στην πιο κόκκινη περιοχή της χώρας. Ακριβώς. Θα ήμασταν, λέτε, περίπου στο μέσο όρο της χώρας. Ναι. Γιατί ήδη είχαμε ξεκινήσει λίγο πιο δυναμικά, σε εισαγωγικά, να το πω εμείς εδώ, με τα κρούσματα. Ναι. Άρα αυτό ήταν που μας οδήγησε στο να ζητήσουμε αυστηροποίηση των μέτρων για την περιοχή μας. Άρα έχετε φτάσει στο απολύτως, λέτε, ασφαλές συμπέρασμα για σας, ότι αν τα μέτρα τα είχαμε ξεκινήσει μια εβδομάδα νωρίτερα στην Καστοριά, δεν θα θρηνούσαμε τόσους νεκρούς στην Καστοριά. Θα ήμασταν περίπου στον πανελλαδικό μέσο όρο. Βλέπετε ότι πόσο έχουν αποδώσει συγκριτικά τα μέτρα αυτά που πάρθηκαν, έστω και καθυστερημένα. Σωστά πάρθηκαν, καλά έγιναν, απέδωσαν όμως. Το πιο σημαντικό είναι αυτό. Δηλαδή, αν συνεχίσει αυτή η επιπέδωση της καμπύλης και η πτώση, σημαίνει ότι αυτό που έπρεπε να γίνει έγινε, έστω και καθυστερημένα. Ναι.
Τώρα, κύριε Παπαδόπουλε, σιγά σιγά θα ανοίξουν, όπως είπαμε, τα καταστήματα, σιγά σιγά θα μπούμε στην καθημερινότητα. Λέτε πάντα να προσέχουμε. Πρέπει όμως σιγά σιγά να αρχίσουμε και να δουλεύουμε και να βγούμε και στα μαγαζιά, να βγούμε και να πάμε και στα σχολεία, να πάμε γενικώς στη ζωή μας. Μέχρι που να βγει το εμβόλιο, μέχρι που να έχουμε ή το φάρμακο πρώτα, γιατί πρώτα λένε το φάρμακο και μετά το εμβόλιο. Πιστεύετε ότι η οικονομική ζωή όπως την ξέραμε θα αργήσει πάρα πολύ να επανέλθει? Δηλαδή βλέπετε ότι ακόμη και με την κατάργηση ουσιαστικά την σταδιακή των μέτρων, ο κόσμος πόσο καιρό ακόμα, γιατί αυτό ρωτάει, πόσο καιρό ακόμα πρέπει να προσέχουμε όπως προσέχαμε τώρα? Αυτό θα εξαρτηθεί από το πότε θα βρεθεί η θεραπεία και κυρίως πότε θα βρεθεί το εμβόλιο. Άρα η... Ξέρετε γιατί το λέμε πολύ. Λέμε πολύ πρακτικά πράγματα, κύριε Παπαδόπουλε. Το λέμε πρακτικά. Λέει, το καλοκαίρι τουλάχιστον θα μπορώ να πάω να κάνω ένα μπάνιο. Δηλαδή, εγώ σας λέω για πρακτικά ζητήματα, δεν σας λέω μόνο για... Δηλαδή, θα μπορέσω το καλοκαίρι να πάω να κάνω ένα μπάνιο? Τόσο απλό. Θα εξαρτηθεί με την... με πόσα κρούσματα θα έχουμε στην Ελλάδα. Γιατί αν δείτε ότι περισσότερες φορές, παραδείγματος χάρη στη Γαλλία, τους είπαν ξεχάσετε τις διακοπές. Ναι. Εντάξει, από εκεί και πέρα είναι πού θα πάω, τι έχει συμβεί σε εκείνη την περιοχή και τι μέτρα θα αναλάβω. Δηλαδή δεν μπορεί να υπάρχει, πώς θα υπάρχει ένας έλεγχος από την πολιτεία ότι ξέρεις θα είμαστε ανά 2-3 μέτρα στην παραλία με τις, τις ομπρέλες μας και τα λοιπά. Άρα θα πρέπει πρώτα απ' όλα να υπάρχει ο αυτοσεβασμός αυτού που θα πάει. Να σεβαστεί τον εαυτό του και τον διπλανό του και να μην πλησιάσει. Γι' αυτό λέω είναι πολύ μυστήρια τα πράγματα που είναι μπροστά μας, πραγματικά. Βέβαια ακούμε πολλά, ας πούμε, επειδή η Ελλάδα βασίζει πολλά και στον τουρισμό, ακούμε ότι θα μπορεί να υπάρχει και ένα πιστοποιητικό καλής υγείας πριν κάποιος ταξιδέψει και έρθει προς την χώρα μας. Όχι μόνο πριν ταξιδέψει, αυτό θα ας το πούμε ότι είναι σωστό. Ναι. Θα πρέπει να υπάρχει πιστοποιητικό υγείας και αυτών που εργάζονται στις τουριστικές μονάδες. Είτε εστιατόριο λέγεται αυτό, είτε ξενοδοχείο. Γιατί και εγώ σαν ξένος που θα έρθω, εγώ θα έρθω με πιστοποίηση ότι είμαι υγιής, θα πρέπει να ξέρω όμως και όλοι αυτοί που με εξυπηρετούν στον χώρο τον οποίο θα πάω, πρέπει να είναι υγιείς. Μήπως οδεύουμε σε μια περίοδο ή σε μια εποχή καλύτερα, κύριε Παπαδόπουλε, που λένε διάφορα πράγματα, ξέρετε, και πολλές φορές και η σημασιολογία λέει διάφορα πράγματα. Δεν ξέρω αν πρέπει να τα προσέχουμε ή να μην τα προσπερνάμε, αλλά το τσιπάκι που θα έχουμε τα βιομετρικά μας και θα μας μετράει και τα λοιπά. Βλέπετε να έρχονται στη ζωή μας όντως, δηλαδή? Δέστε, έχετε ακούσει για αυτές τις θεωρίες συνωμοσίας? Δεν ότι πάμε και για τέτοιου είδους συστήματα, ότι ουσιαστικά δεν θα χρειάζεται να έχεις το χαρτί το και τα λοιπά. Θα σου μετράν μέσα από το τσιπάκι την κατάσταση τη βιομετρική σου και θα περνάς ή δεν θα περνάς. Θα μπορείς να ταξιδέψεις ή δεν θα μπορείς να ταξιδέψεις. Εντάξει, θα ξέρουν πού είσαι, τι κάνεις, πώς είσαι, από τι πάσχεις. Το θέμα είναι ότι πλέον ορισμένα πράγματα θα απλοποιηθούν στην πορεία. Παραδείγματος χάρη αυτή τη στιγμή αυτό που εξελίσσεται είναι το γονιδιακό μέρος. Άρα όταν θα ξέρουμε το γονιδίωμα ενός ανθρώπου, θα ξέρουμε και από τι κινδυνεύει. Μάλιστα. Άρα έχουμε εξελίξει στην επιστήμη αρκετές που μπορεί να μας βοηθήσουν στην πορεία. Σίγουρα... Και το ευχάριστο εδώ είναι ότι οι καταστάσεις αυτές δίνουν μία όθηση προς αυτές τις έρευνες έτσι ώστε να τελειοποιηθούν νωρίτερα. Δεν ξέρω πραγματικά τι μπορεί να μας επιφυλάσσει στο μέλλον και τι πραγματικά έρχεται. Ίσως αυτά που έρχονται με αφορμή τέτοιου είδους κρίσης, υγειονομικές κρίσεις, να αλλάξουν τον άνθρωπο όπως τουλάχιστον τον ξέραμε μέχρι τώρα. Πραγματικά διαβάζουμε πάρα πολλά αυτόν τον καιρό. Δεν ξέρω τι πρέπει να κρατήσουμε από όλα αυτά, τι πρέπει να απορρίψουμε. Αλλά πραγματικά λένε ότι έρχονται, δεν θα μοιάζει σε τίποτα η εποχή του αύριο με την εποχή του χθες. Δέστε, στον οικονομικό τομέα. Συμφωνώ ότι για ένα μεγάλο διάστημα το χθες με το σήμερα δεν θα μοιάζει. Θέλει πολλή προσπάθεια για να φτάσουμε στο σημείο που ήμασταν πριν. Απ' την άλλη μεριά όμως θεωρώ ότι κάτω από αυτές τις προϋποθέσεις
αναπτύχθηκε ο σεβασμός και η αγάπη προς τον πολίτη μας. Να τον προσέξουμε για να μας προσέξει. Δηλαδή αυξήθηκαν κάποιες ανθρωπιστικές αξίες περισσότερο. Και θεωρώ ότι αυτό θα μας βοηθήσει σαν ανθρώπους. Απ' την άλλη μεριά ήταν, τουλάχιστον για την Ελλάδα, ήταν μια όθηση στο να δούμε όλα τα ελαττώματα του συστήματος υγείας και να έχουμε ένα, να μπορούμε να έχουμε ένα προγραμματισμό να τα βελτιώσουμε για το καλό του κοινωνικού συνόλου. Από την άλλη λένε ότι ήταν και η μεγαλύτερη άσκηση υπακοή, συγγνώμη, που έγινε παγκοσμίως. Το βλέπετε και από αυτή την άποψη? Πώς τη βλέπετε αυτή την άποψη? Ότι υπακούσαμε στα μέτρα και γι' αυτό είπα ότι υπάρχει μια ανθρωπιστική όθηση, ότι αποφασίσαμε να σεβαστούμε στον μεγαλύτερο βαθμό που μπορούσαμε τον διπλανό μας. Και ο διπλανό μας να μας σεβαστεί εμάς. Ναι. Γι' αυτό υπήρχε αυτή η εφαρμογή, η σωστή τήρηση των μέτρων. Λοιπόν. Είναι πολύ σημαντικό για μένα αυτό. Πολύ σημαντικό. Λοιπόν, κύριε Παπαδόπουλο, εγώ θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ που τα είπαμε αυτό το πρωινό, μετά το εγώ Πάσχα. Ευχαριστώ. Για την κατάσταση, επαναλαμβάνω, στην Καστοριά, που μας ενδιαφέρει πάρα πολύ πώς θα κινηθούμε από εδώ και πέρα. Και λέγαμε νωρίτερα, γιατί κάποιοι τώρα άνοιξαν, πώς είναι η κατάσταση στο νοσοκομείο. Επαναλαμβάνω αυτά που είπαμε και νωρίτερα με τον κύριο Παπαδόπουλο. Αυτή τη στιγμή έχουμε, σύμφωνα και με την επίσημη ενημέρωση, 9 που νοσηλεύονται στο νοσοκομείο, εκ των οποίων μόνο ένας είναι θετικός και οι 8 είναι αρνητικοί. Απλά νοσηλεύονται. Και από τα 4 τελευταία δείγματα που έχουμε στείλει και τα 3 αρνητικά, τις τελευταίες 4 μέρες δεν έχουμε νέο κρούσμα στην Καστοριά. Αυτό είναι πάρα πάρα πολύ σημαντικό. Βέβαια, έχουμε εξηγήσαμε και 2 θανάτους μέσα στο Πάσχα, ενός άντρα και μιας γυναίκας. Όμως νοσηλεύονταν εδώ και καιρό σε νοσοκομεία της Θεσσαλονίκης. Οπότε εμείς βλέπουμε το τι αποτέλεσμα έχει όλη αυτή η κατάσταση από τη στιγμή που μπήκαμε στα αυστηρά περιοριστικά μέτρα μέχρι και σήμερα. Κύριε Παπαδόπουλε, σας ευχαριστούμε λοιπόν. Θα τα ξαναπούμε σύντομα, φαντάζομαι. Εγώ σας ευχαριστώ και μόνο με ευχάριστα από εδώ και πέρα. Ακριβώς, και ελπίζω ότι θα, αν δεν μηδενιστούν, να ελαχιστοποιηθούν τα καινούργια κρούσματα. Αυτό που έχουμε βέβαια είναι να μηδενιστούν. Κρατήστε αυτό που είπε και ο κύριος Παπαδόπουλος σαν συμπέρασμα επίσης, ότι αν πάμε με μηδενικά νέα κρούσματα ή με ελάχιστα κρούσματα μέχρι τις 4 Μαΐου ή μέχρι την Πρωτομαγιά, τέλος πάντων, θα μπορεί πιο εύκολα και η Καστοριά να ενταχθεί στην ελαστικοποίηση των μέτρων. Αν δεν πάμε με αυτό το ρυθμό και έχουμε κρούσματα, ίσως να μην μπούμε με την υπόλοιπη Ελλάδα και εμείς τα μέτρα που θα ελαφρύνουν λίγο την κατάσταση. Λοιπόν, κύριε Παπαδόπουλε, σας ευχαριστούμε. Εγώ ευχαριστώ. Καλή σας ημέρα. Καλή σας ημέρα. centra.com.gr, το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση.